Στα δίχτυα της εφορίας πιάστηκαν 100 επιχειρήσεις με παράνομο λογισμικό στις ταμιακές τους. Ο Στέφανος Σίσκος θα μας πει τι έδειξαν οι έλεγχοι. Στέφανε. 100 επιχειρήσεις πιάστηκαν στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ, οι οποίες απέκρυψαν συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστίθενται άλλα 6, που είναι ο ΦΠΑ που αναλογούσε στο αρχικό ποσό. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τους ελέγχους της ΑΔΕ, εστιατόριο στην Αθήνα απέκρυψε 1,26 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη χρήσης 2015 με 2018. Καφέ μπαρ πάλι στο κέντρο της Αθήνας απέκρυψε 721.000 ευρώ πάλι για τα ίδια έτη χρήσης. Ζαχαροπλαστείο στα Βόρεια Προάστια πάνω από μισό εκατομμύριο για την ίδια περίοδο, και φούρνο στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε 401.000 ευρώ πάλι από το 2015 μέχρι το 2018. Πώς λειτουργούσε τώρα το κύκλωμα? Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν το παράνομο λογισμικό και εμφάνιζαν μειωμένο τζίρο, δηλαδή από τον ημερήσιο τζίρο που είναι το ζήτα στο τέλος, έβγαιναν αποδείξεις και τιμολόγια που είχαν κοπεί φυσιολογικά μέσα στην ημέρα. Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετείχε και η εταιρεία που κατασκεύασε και διέθεσε το λογισμικό που είχαν αυτές οι επιχειρήσεις, η οποία φέρεται να λάμβανε ποσοστιαία προμήθεια. Δηλαδή, ανάλογα με το ποσό που απέκρυπτε ο επιχειρηματίας, έπαιρνε και ανάλογο ποσοστό προμήθειας. Οι έρευνες συνεχίζονται με τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ματίνα. Στέφανε, σε ευχαριστώ.